12 τα βίντεο λοιπόν της σειράς Ήρωες Κυριακής και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει το αριστερό εξτρέμ της τότε εποχής Γιώργος Χορμόβας. Αφού πρώτα καλωσορίσουμε τον Γιώργο Χορμόβα και τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται εδώ κοντά μας σήμερα για να συνεχίσουμε τη σειρά των βίντεο με ονομασία Ήρωες Κυριακής, θα του ζητήσουμε να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική μου καριέρα το 1976 στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Ήταν μια ομάδα, ήμασταν κατά μέσο όρο, η ηλικία μας ήταν 16, 17, 18 χρονών, μικρά παιδιά. Είχαμε καλή ομάδα, μας βλέπανε διάφοροι και στη Λαμία ήρθα, με επέλεξε μάλλον ο κύριος Ντεφαρέα που ήταν προπονητής στο σύλλογο. Ποια χρονολογία? Το 1978. Το 1978 λοιπόν γίνεται το μεγάλο άλμα θεωρητικά στην καριέρα σας. Μιλήστε μας για τη μεταγραφή σας και το τι είδε σε εσάς ο κύριος Ντι Μαρία και σας έφερε στην ομάδα της Λαμίας. Με είχε δει συγκεκριμένα σε κάνα δύο παιχνίδια που, με τον Άγιο Γεώργιο, με την ομάδα που έπαιζα, και τον Αύγουστο του 1978 έγινε μεταγραφή και ήρθα στην ομάδα. Μαζί με μένα τώρα είχαν έρθει και άλλα παιδιά, ο Στέφανος Καλιντέρογλου, ο Αντώνης Αντωνίου, ο Κώστας Ολπόγλου, ο Λουκάς ο Βαγενάς, ο Κώστας ο Τσίκας από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αρκετά μεγάλα ονόματα από τις γύρω περιοχές. Και εκείνες τις χρονιές, πρέπει να το πούμε και αυτό, πολύ μεγάλοι παίκτες της Λαμίας, όπως ήταν ο Λεωνίδας ο Γιαννέλος, ο Ντίνος ο Μάρκο, αποχωρήσαν από την ομάδα, φύγαν τουλάχιστον 7-8 παιδιά και μείναμε στην ομάδα οι μεταγραφές και οι πιο νέοι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στο σύλλογο. Οπότε σας δόθηκε και πιο γρήγορα η ευκαιρία να ξεκινήσετε από την αρχική ενδεκάδα. Ναι, εντάξει, δεν ήταν εύκολο να μπεις τότε εύκολα και όπως έγινε έτσι αυτή η κατάσταση, γιατί η Λαμία ήταν ομάδα με πολύ κόσμο, ήταν βαριά η φανέλα της ομάδας. Έπρεπε να δουλέψει πάρα πολύ για να μπει στην ομάδα, γιατί η ομάδα ήταν β' εθνική, έπαιζε με πολύ κόσμο και δεν ήταν εύκολη προσαρμογή. Όταν έμπαινε σε ένα γήπεδο μέσα που είχε 5-6.000 κόσμο, δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστείς, όταν έρθει και από πολύ χαμηλή κατηγορία. Βρήκατε υποστήριξη όταν ήρθατε στην ομάδα της Λαμίας? Ναι, και από τον κόσμο είχαμε υποστήριξη, γιατί όταν έρχεσαι σε μια ομάδα που ήταν η Λαμία, οι μικρότεροι ποδοσφαιριστές πάντα ευνοούνταν, γιατί και τους ήθελε και ο κόσμος στην ομάδα και ήθελε να σε βοηθήσει. Όταν ήρθατε στην ομάδα της Λαμίας, ποια θέση ακολουθήσατε και ποιες δυσκολίες υπήρχαν? Όταν ήρθα στην ομάδα, εγώ έπαιζα έξω αριστερά. Εκεί ήταν η θέση μου, εκεί μπορούσα να παίξω. Ήμουν αριστεροπόδαρος και εκεί έπαιζα. Επιθετικός. Είναι δύσκολη θέση, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν και πολύ δυνατό το ποδόσφαιρο. Εκτός έδρας, ειδικά όταν παίζαμε, δεν έπαιρνε εύκολο αποτέλεσμα. Το ίδιο βέβαια γινόταν και με εμάς στη Λαμία. Μπορούσε να περάσει αγωνιστική ολόκληρη και η Λαμία να μην έχει τα μες στο γήπεδό της. Έτσι γινόταν και εκτός έδρας. Σε αυτό βοηθούσε και ο κόσμος από την κερκίδα? Βεβαίως. Παράδειγμα, όταν ερχόταν μια ομάδα που ήταν πρώτη στη βαθμολογία, η Λαμία τότε έπαιζε με 6-7.000 κόσμο. Και ο τελευταίος να ερχόταν δεν είχε κάτω από 4-5.000. Στην ομάδα της Λαμίας αγωνιστήκατε 6 συνολικά χρόνια. Ποιες είναι οι στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη σας? Πιο πολύ θυμάμαι τη δεύτερη χρονιά που δεν είχαμε ξεκινήσει καλά. Γίνανε και κάτι απεργίες τότε στη Β' Εθνική. Και δεύτερο γύρο θυμάμαι, δεν έπρεπε να χάσουμε ούτε ένα παιχνίδι με στη Λαμία, γιατί κινδυνεύαμε με υποβιβασμό. Και θυμάμαι πολλά παιχνίδια με γεμάτο το γήπεδο, όπως ήταν ο Ατρόμητος Αθηνών, Προοδευτική, Ηλυσιακός, Εγάλεο. Και θυμάμαι πολλά παιχνίδια, πέρναγε το 80, δεν είχαμε το αποτέλεσμα και ευτυχώς αυτά τα παιχνίδια τα είχαμε κερδίσει τα πιο πολλά και σωθήκαμε. Βέβαια η ομάδα έπεσε εκείνη τη χρονιά, αλλά δεν έπεσε μέσα στο γήπεδο. Η Λαμία το 79-80 έπεσε στα δικαστήρια που γίνανε, τα αθλητικά δικαστήρια, και δεν δικαιώθηκε σε κάτι ενστάσεις και χάσαμε την κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Λαμία, πόσους προπονητές αλλάξατε και τι ρόλο έπαιξε ο καθένας από αυτούς στο να πετύχει η ομάδα τους στόχους της?
το διάστημα αυτό που έπαιξα στη Λαμία, περάσανε πολλοί προπονητές. Πιο πολλοί ήταν και από... Είχαμε και ντόπιους προπονητές, όπως ήταν ο κύριος Μπούκαλης, ο κύριος Πανόπουλος, αλλά είχαμε και προπονητές που είχαν έρθει από Αθήνα, τον κύριο Σούλη, τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον κύριο Βασιλείου. Και αυτοί ήταν έμπειροι προπονητές εκείνα τα χρόνια και παλιοί ποδοσφαιριστές ήταν οι πιο πολλοί και βοηθούσαν στο να μείνει στην κατηγορία η ομάδα μας. Εκτός από την ομάδα της Λαμίας, είχατε προτάσεις για μεταγραφή σε άλλες ομάδες? Με το που ήρθαμε στη Λαμία, η μεγαλύτερη τυχεία μας για εμάς, τους πιο νέους ποδοσφαιριστές, γιατί από το 78 που ήρθα εγώ μέχρι το 79-80, τουλάχιστον ήρθαν τουλάχιστον 10-12 παιδιά, νέοι ποδοσφαιριστές στην ηλικία μου, και η μεγαλύτερη τυχεία μας και για μας και για την πόλη μας ήταν που υποβιβάστηκε η ομάδα. Και τότε δεν υπήρχε ούτε γάμα εθνική, η ομάδα πήγε κατευθείαν στο ρεσιτεχνικό, ήταν εθνική ρεσιτεχνική. Χαθήκαμε από να παίζουμε σε στάδια και σε μεγάλες πόλεις και η ομάδα σύρθηκε πλέον στην ρεσιτεχνική κατηγορία. Βέβαια, στις γύρω περιοχές μας εδώ μας ξέραν σαν ονόματα και μπορούσαμε να μεταπηδήσουμε, αλλά εμείς θέλαμε να μείνουμε στην ομάδα για να ξανανεύει πάλι η κατηγορία και ήταν ο τόπος μας, την αγαπούσαμε και την λατρεύαμε. Οπότε ο υποβιβασμός ουσιαστικά απέτρεψε και μεταγράφες σε μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες μπορεί να ήταν εφικτές. Ναι, ήταν τα φόπλακα για εμάς, γιατί άλλο να παίζεις στη Β' Εθνική και άλλο να παίζεις στο ερασιτεχνικό και στα χωριά. Όπως αναφέρετε και εσείς προηγουμένως, το στοίχημα άλλων των νέων ήταν να ξανανεβάσουν την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Το καταφέρατε αυτό? Ναι, αυτό έγινε σχεδόν πολύ γρήγορα. Εκτός από την πρώτη χρονιά που η ομάδα κινδύνεψε, πήγε και σε αγώνα μπαράζ με το Φωκικό, να χάσουμε πάλι την κατηγορία, κερδίσαμε τον μπαράζ, μείναμε στην Εθνική Ρεσιτεχνική και την επόμενη χρονιά βγαίνανε δύο ομάδες, ιδρυότανε η Γάμα Εθνική για πρώτη φορά και ο πρωταθλητής έβγαινε στη Β' Εθνική και ο δευτεραθλητής έβγαινε στη Γάμα Εθνική. Την πρώτη θέση εκείνη τη χρονιά την πήρε νομίζω η Θήβα και τη δεύτερη θέση την πήραμε εμείς και πήγαμε στη Γάμα Εθνική. Ανεβήκαμε πάλι κατηγορία. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα λοιπόν και η ομάδα ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Οι παίκτες που την ανέβασαν παρέμειναν στην ομάδα ή υπήρχε προσθήκη νέου αίματος στο ρόστερ? Οι παίκτες που είχαν έρθει από τη Β' Εθνική και μετέπειτα σχεδόν μείναν όλοι. Και έκανε και καινούργιες προσθήκες η ομάδα. Μπορώ να πω εδραιώθηκε αμέσως στη Γάμα Εθνική. Παίξαμε για αρκετά χρόνια και θυμάμαι ο πρώτος προπονητής νομίζω στη Γάμα Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο κύριος Διαμαντόπουλος. Και στην πορεία μετά είχε έρθει και ο κύριος Βασιλείου. Τα χρόνια λοιπόν περνάνε. Για πόσο καιρό αγωνιστήκατε ακόμα στην ομάδα της Λαμίας και ποιες ομάδες ακολούθησαν? Μετά από ένα χρόνο έφυγα από την ομάδα για διαφόρους λόγους και η επόμενη ομάδα που πήγα ήταν ο Φωκικός. Στο Φωκικό πήγα για να παίξω ένα χρόνο, τελικά έπαιξα 3 χρόνια. Και μετά γύρισα πίσω. Μετέπειτα και μετά, επειδή έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, αγωνιζόμουν σε ομάδες του νομού μας. Όπως ήταν, είχα πάει παράδειγμα στη Μακρακόμη, είχα πάει στη Στυλίδα, είχα πάει στο Μοσχοχώρι, στην Παλαμιακή, στον Ολυμπιακό Λαμίας, στο Λιανοκλάδι. Διατηρούσατε λοιπόν μικρές αποστάσεις, ναι, από την πόλη της Λαμίας. Πλέον για μένα, επειδή είχα γίνει και ελεύθερο, δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ και πιο πολύ. Έπαιζα για τον εαυτό μου και αυτά. Η ομάδα μας λοιπόν πριν 4 χρόνια εκπληρώνει ένα ακόμα όνειρο. Ανεβαίνει στα μεγάλα σαλόνια της Α' Εθνικής. Τι έχετε να πείτε για την πορεία της ομάδας στην πρώτη κατηγορία? Η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία δεν ήταν και εύκολο πράγμα. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό τον πρόεδρό μας, τον κύριο Πανουριά, που ήρθε, έβαλε λεφτά στην ομάδα, έφτιαξε την ομάδα, ανέβηκε στη Β' Εθνική και σε ένα χρόνο μετά ανεβήκαμε και στην Α' Εθνική. Το χαιρόμαστε αυτό πάρα πολύ. Εμείς εκείνα τα χρόνια
Παίζαμε, το γήπεδο ήταν σχεδόν τσιμέντο, δεν είχε το καθίσματο οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο γι' αυτό που έφτιαξε καθίσματα, συμμόρφωσε το γήπεδο, έγινε ένα πολύ όμορφο γήπεδο και ευχαριστούμε και τον Πρόεδρό μας και τουλάχιστον όσο ζούμε να έχουμε την ομάδα στην ΑΕΚ να τη βλέπουμε και να τη χαιρόμαστε. Μακάρι, είναι αυτό που θέλουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και το Sport 66 για την τιμή που μας έκανε και μας κάλεσε στην εκπομπή. Τιμή μας.